Πάνω από 400 σύνεδροι βρέθηκαν στα Χανιά της Κρήτης από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουνίου για να παρακολουθήσουν το δεύτερο συνέδριο φυσικών καταστροφών και υποδομών. Φυσικά, δεν έλειπε και η ασφαλιστική αγορά. Το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Φυσικών Καταστροφών και Υποδομών διοργανώνεται φέτος ξανά στα Χανιά της Κρήτης. Το πρώτο ήταν το 2016, το δεύτερο είναι το 2019. Ενδεικτικό του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος του κόσμου παγκοσμίως για το θέμα είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έχουν υπερδιπλασιαστεί. 400 συμμετέχοντες έχουν έρθει στη χώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία προέρχονται από το εξωτερικό. Εκπροσωπούνται πάνω από 40 χώρες, 60 οργανισμοί, 100 κάτι πανεπιστήμια. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δουλεύουμε όλοι μαζί. Δεν είναι η προστασία των υποδομών από τις φυσικές καταστροφές, δεν είναι δουλειά των μηχανικών, δεν είναι δουλειά των κατασκευαστών, δεν είναι δουλειά των ασφαλιστών, δεν είναι δουλειά των τραπεζών. Είναι κοινή δουλειά, κοινή προσπάθεια. Πρέπει να ακούσουμε ένας τον άλλον, να δούμε τι έχουν να μας πούνε και να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να το κάνει. What's really key, I think, is we all have the same problems, maybe not all the same intensity, and we need to work together as a global community, not only as engineers, but as we're talking about the construction industry, the financiers, the risk mitigators, the insurance, and really understanding the social aspects. We heard about social media today. It's extremely important because not only social media can make things good or bad, but there's a lot of misinformation out there. So we have to learn to get that we need to work in these much larger teams to achieve what has to be done to make sure that we are providing the best environment and way of living that we can. Ένα σύντομο σχόλιο για την ασφαλιστική βιομηχανία. Πώς μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς τους κινδύνους? Ελπίζω ότι έχει οριμάσει πολύ το θέμα. Ιδίως μετά τις πλημμύρες στη Μάντρα και τη φωτιά στο Μάτι, νομίζω ότι η χώρα έχει καταλάβει ότι εντάξει, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στην τύχη. Μπορεί να ανταποκριθεί δηλαδή, πιστεύετε, η ασφαλιστική βιομηχανία σε αυτούς τους κινδύνους? Ελπίζω. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Ελπίζω ότι μπορεί, ναι. Ελπίζω ότι μπορεί. Και είναι βέβαια παγκόσμιο το θέμα. Βλέπετε ότι και στις καλύτερες των οικογενειών, καλά στην Ιαπωνία το συζητάμε, που η κατάσταση με τους σεισμούς και τα hurricanes όπως τα λένε, ή τους τυφώνες όπως τους λέμε εμείς, είναι απελπιστική. Δεν είναι καμιά δεκαετία το χρόνο. Εκεί τέλος πάντων το έχουν πάρει απόφαση κατά κάποιο τρόπο. Σε εμάς είναι λίγο πιο επικίνδυνο γιατί είναι λίγο πιο σπάνιο και ο άνθρωπος καθησυχάζει. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Είναι πράγματι το Iconic 2019, όπως λέγεται, ένα συνέδριο για τις φυσικές καταστροφές και τις υποδομές. Γίνεται στην Κρήτη, στα Χανιά, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διοργανώνεται από την ομάδα του καθηγητή Γκαζέτα του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και έχει συμμετοχές από πάρα πολλές χώρες του κόσμου, 400 σύνεδροι, για να συζητήσουν για θέματα φυσικών καταστροφών και υποδομών. Για την ασφαλιστική αγορά αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την Άξα επίσης, καθώς η διαχείριση των φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε οι επιπτώσεις τους να μην δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις κοινωνίες μας, είναι ένα από τα κέρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα ακούμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και πόσο συνειδητοποιημένη είναι η χώρα στο κομμάτι της ασφάλισης? Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλο κενό, αυτό που λέμε protection gap. Πολύ λίγα είναι τα ασφαλισμένα σπίτια, για παράδειγμα, λίγες είναι και οι ασφαλισμένες υποδομές. Άρα πραγματικά μας λείπει η συνειδητοποίηση του κινδύνου, όχι τόσο πολύ η ασφαλιστική συνείδηση, θα έλεγα, αλλά το να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι κινδυνεύουμε από κινδύνους ώστε να προστατευτούμε. Άρα χρειάζεται δουλειά από την ασφαλιστική αγορά να ενημερώσει που το κάνει, αλλά μπορεί να το κάνει ακόμα περισσότερο, και με τη σύμπραξη με το δημόσιο για να βρούμε μια μέρα και μια λύση για τη χρηματοδότηση των ζημιών από αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα. Τώρα, ποια είναι περιληπτικά 2-3 μεγάλα έργα για να καταλάβει ο κόσμος όταν λέμε ότι ασφαλίζουμε κάποια από τα μεγάλα έργα στη χώρα? Ασφαλίζονται τα έργα υποδομών τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Η Αττική Οδός, από όσο γνωρίζω, πρέπει να ασφαλίζεται, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία είναι υπό τη διαχείριση του δημοσίου που μετά την κατασκευή του συνήθως δεν ασφαλίζονται. Ξεκινώντας από τους σεισμούς, που είναι πολύ γνωστοί στην Ελλάδα, τις κατολιστήσεις, τις πλημμύρες, τα τσουνάμι, ακόμη και τη φωτιά.
Και το βασικό αυτού του συνεδρίου είναι προσπάθησε να έχει ειδικούς από όλες αυτές τις κατηγορίες. Όχι μόνο πολιτικούς, μηχανικούς που είμαστε οι περισσότεροι ίσως, αλλά και από τις άλλες περιοχές. Αλλά επιπλέον, επειδή οι φυσικές καταστροφές και η αντιμετώπιση τους δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα, είναι και θέμα πολιτικής, ασφάλειας προπαντός και πάει λέγοντας, έχουμε καλέσει και εκπροσώπους από την βιομηχανία, την ασφαλιστική, ας το πούμε έτσι, και όλες τις συναφείς βιομηχανίες, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει, όπως νομίζουμε ότι υπήρξε, συνέργεια όλων αυτών των ειδικοτήτων. Αυτό ήταν. Είχε μεγάλη επιτυχία, με τρομερή ανταπόκριση. Είχαμε 400 εγγεγραμμένους στο συνέδριο, αλλά προπαντός ήταν η τρομερή η ανταπόκριση των ειδικών των διαφορών κατηγοριών και επομένως νομίζω ότι ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο. Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσετε προς την πολιτεία, αν θέλετε, και προς την κοινωνία σχετικά με όλους αυτούς τους κινδύνους? Προς την πολιτεία είναι ότι το προφανές ότι δεν πρέπει να περιμένει να γίνουν αυτοί οι κίνδυνοι για να κάνει κάτι βιαστικά και τσαπατσούλικα, αλλά να φροντίσει από τώρα, όχι μόνο για την ασφάλεια, πράγμα που στο σεισμό κάτι έχει γίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και για όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τη φωτιά που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε πέρυσι. Έτσι. Και το θέμα της ασφάλειας πρέπει και, κατά την άποψή μου, και οι κάτοικοι από μόνοι τους να φροντίσουν. Μην τα περιμένουν όλα από το κράτος, που ακόμη και να είναι καλό, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Πόσο μάλλον είναι και ανοργάνωτο, όπως δυστυχώς πολύ συχνά ήταν μέχρι τώρα. Ποιος είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που από όλους αυτούς υπάρχει στη χώρα μας? Όλοι. Καλά, οπωσδήποτε η φωτιά και οι πλημμύρες και ο σεισμός, οι κατολισθήσεις, όλες είναι εξίσου σημαντικές. Το τσουνάμι δεν έχει εκδηλωθεί πρόσφατα, αλλά στο ιστορικό παρελθόν υπήρξαν τερατώδη τσουνάμι στην Ελλάδα. Ξέρετε και ιστορικά, την Κρήτη κλπ. Επομένως και άλλες καταστροφές είναι. Ακόμη και sinkholes, που δεν το έχουμε μεταφράσει ακόμη στα ελληνικά, έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα. Όχι βέβαια σε απομονωμένα μέρη, ένα στην Ήπειρο, κοντά στην Κόνιτσα, πρόσφατα, πριν από 3 χρόνια νομίζω, αλλά είναι κάτι που θέλει σκέψη τουλάχιστον, αν όχι αντιμετώπιση.